Καλησπέρα σα. Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται η κυκλοφορία του πρώτου εμβολίου κατά του κορονοϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν, η Επιτροπή αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση για την κυκλοφορία λίγε ημέρε αφού ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων δώσει το δικό του πράσινο φω. Νωρίτερα, ο οργανισμό ανακοίνωσε ότι θα αποφασίσει στι 29 Δεκεμβρίου για την έγκριση του εμβολίου των εταιριών Pfizer και BioNTech που κατέθεσαν σήμερα αίτηση για επίγουσα διοδότηση και θα ακολουθήσει στις 12 Ιανουαρίου το εμβόλιο της Μοντέρνα. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εισηγείται την αδειοδότηση ενός φαρμάκου ή εμβολίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει άδεια κυκλοφορίας με βάση τον... την γνωμοδότηση της ρυθμιστικής αρχής. Σε μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε ο Υπουργό Ναυτιλία Γιάννη Πλακιωτάκη, που έχει διαγνωστεί θετικό στην COVID-19. Ο κύριο Πλακιωτάκη νοσηλευόταν σε μονάδα αυξημένη φροντίδα και για προληπτικού λόγου κρίθηκε η μεταφορά του στην ΜΕΘ. Η κατάστασή του είναι σταθερή και ελεγχόμενη και σύμφωνα με πληροφορίε δεν έχει διασωλωθεί. Στο τέλος της εβδομάδας, οπότε θα πλησιάζει και η λήξη της παράτασης του lockdown, θα μάθουμε τον οδικό χάρτη εξόδου από την καραντίνα. Η Πέμπτη και η Παρασκευή είναι κρίσιμες ημέρες, καθώς θα γίνει η εισήγηση των λοιμοξιολόγων προς τον Πρωθυπουργό και θα ληφθούν οι πρώτες αποφάσεις για μετά τις 7 Δεκεμβρίου. Δεν αποκλείεται να γίνουν ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται πως η παράταση του lockdown για άλλη μια εβδομάδα μοιάζει με τα σημερινά δεδομένα το επικρατέστερο σενάριο. Άλλωστε, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, δεν θα υπάρχει ενδιασμός, σχεδιασμός με βάση τις ημερομηνίε, αλλά με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δηλαδή με το πόσο υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ. Σε κάθε περίπτωση η άρση των περιορισμών ως τις γιορτές θα είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που είναι προσυζήτηση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι αν θα ανοίξουν τα δημοτικά και το λιανεμπόριο στις 14 ή αν και τα δημοτικά θα ανοίξουν τελικά μετά τις γιορτές όπως τα γυμνάσια και τα λύκεια την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να κληθούν προς εξέταση δημόσια πρόσωπα που χειρίζονται την κρίση της πανδημίας ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γιατί όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο φως της δημόσιας της δημοσιότητας έχουν έρθει πια δημοσιεύματα που θέτουν ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα, ιδίως σε σχέση με την επιστημονική δεοντολογία την πολιτική αξιοπιστία και την τήρηση τη νομιμότητα. Η Φόφη Γεννηματά σε δηλώσει τη τόνισε ότι δεν μπορεί να έχουμε οριζόντιε πολιτικέ για όλη τη χώρα. Θα πρέπει να εξαρτηθεί από το επιδημιολογικό φορτίο και την κατάσταση τη κάθε περιοχή, το αν και πώ θα πρέπει να ανοίξει. Μέτρα για του ιδιοκτήτε ταξί ζητά το ΚΚΕ, επισημένοντα ότι πλέον τίθεται σοβαρό θέμα επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών του, ενώ την ίδια ώρα το νέο lockdown διωγγώνει συνεχώ τα χρέη τους. Με οριζόντια μέτρα και lockdown, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να ξεπεράσει χώρε που δεν έλαβαν ποτέ μέτρα αναστολή τη οικονομική του δραστηριότητα, ανέφερε η ελληνική λύση. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο και απαραίτητο να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα τα πρακτικά των επιτροπών, επισημαίνει το ΜΕΡΑ25. Συναγερμό έχει σημάνει στι Γερμανικέ Αρχέ, καθώ ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού στην πεζοδρομημένη ζώνη τη πόλη Τρίερ. Σύμφωνα με τι πρώτε αναφορέ, υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίε. Το αυτοκίνητο παρέσυρε τα πάντα στο περασμά του, καθώ σύμφωνα με μαρτυρίε πήγαινε με ταχύτητα 70 χιλιόμετρων. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει, οι οποίε συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου, έναν 51χρονο Γερμανό, και απέκλεισαν την περιοχή ενώ τα σωστικά συνεργεία προσέφεραν τι πρώτε βοήθειε και μετέφεραν του τραυματίε στα νοσοκομεία. Η αστυνομία έκανε έκκληση στου πολίτε να αποφεύγουν το κέντρο τη πόλη και να μην επιτρέπουν τα παιδιά να κυκλοφορούν μόνα του. Διπλωματικό μπραντεφέρ για γερά νεύρα σχετικά με το ζήτημα των κυρώσεων κατά τη Τουρκία θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφή. Ο Ερντογάν είναι ήδη στριμωγμένο. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, χωρί όμω να καταφέρνει να κρύψει τον εκνευρισμό του. Ο Τούρκο πρόεδρο, από τη μία, απέσυρε το όρου και το έστειλε στην Ατάλεια και από την άλλη, βγάζει το φιλοευρωπαϊκό του προσωπείο και τα βάζει με όλου και με όλα, δηλώνοντα. Επιτίθενται στην κυβέρνησή μα, στο στρατό μα, στι μυστικέ υπηρεσίε, στη μας, στην αμυντική μα βιομηχανία, τι επενδύσει μα, στι έρευνέ μα στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά δεν θα πετύχουν τίποτα. Για άλλη μια φορά, μάλιστα, στοχοποιεί τη Γαλλία. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό πάντω είχε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, και του πρωθυπουργού τη Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία. Ενώ ο Υπουργό Εξωτερικών Ιγγο Δένδια συμμετέχει σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, η οποία επίση γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της Συνόδου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, τονίζοντας πως η Άγκυρα εναντιώνεται στις αρχές και τη λειτουργία της Συμμαχίας, υπονομεύοντας έτσι τη συνοχή της. Ένα 20χρονο εργάτη, φέρεται ότι είναι ο δολοφόνο του επιχειρηματία τη Σαντορίνη. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο κατηγορούμενο υποστηρίζει ότι κίνητρο τη δολοφονία ήταν 200 ευρώ που χρωστούσε το θύμα από εργασίε που είχε κάνει στο ξενοδοχείο του. Πέντε μέρε μετά τη δολοφονία του 69χρονου, οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξυχνίαση του εγκλήματο. Ο νεαρό εργάτη που συνελήφθη δεν άργησε να του αποκαλύψει σύμφωνα με πληροφορίε πώ σκότωσε τον ξενοδόχο. Ισχυρίστηκε ότι πήγε να ζητήσει τα χρήματα που του χρωστούσε το θύμα και όταν αυτό αρνήθηκε, καυγάδισαν. Τότε τον χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι, με ένα λωστό και του έβαλε φωτιά. Στη συνέχεια, ο 20χρονο που κατάγεται από την Αλβανία πήγε στο σπίτι του και προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή του για να μην κινήσει υποψίε. Έτσι έχουν τα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σα απόψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Στάρι στι 8 παρα 10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.